Gucci, 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 me. Gucci, 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 me. Stop. Σταματήστε το. Πάλι διαφημίζετε, τελειώνουμε, κουκλίτσα μου. Δηλαδή, τι 1,5 λεπτό. Να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη και να φτάσω στην Κρήτη σε 1,5 λεπτό. Αεροπλάνο να μου, δεν τα κατάφερνα. Με αυτά και με αυτά και παιδί, αυτό το δελτίο θερμοκρασία είναι υπερπλήρη για ακόμα μία μέρα. Υπερπλήρε. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι, Σταύρο μου, για να δείξουμε πού πάει η θερμοκρασία. Τι διάθεση έχει. Πολύ ωραία θερμοκρασία σήμερα. Βγάζουμε λίγα ρουχαλάκια και έτσι είμαστε ακόμα πιο ωραία. Γιατί από τις 10 και μετά τι θέλεις να βγάλω, πάνω ή κάτω, να ξέρω. Να ξανασυζητήσουμε λίγο τα αυτά. Λοιπόν, Δημήτρη, δεν σε ακούω, αγόρι μου. Λέω, βγάζε. Να βγάλω. Λοιπόν, όσο η θερμοκρασία λοιπόν ανεβαίνει σε όλη την Ελλάδα, τόσο τα ρουχαλάκια μειώνονται και βγαίνουν. Στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν, από 13 έως και 33 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος εκεί. Θα σταματήσει σήμερα, έχει φαγωθεί, κορίτσι μου. Έχει φαγωθεί, δηλαδή. Να με διαβάσει, να μην με ματιάξει. Με το σιγκούνι και το γουίδι. Το λοιπόν, πάνω βγάλε. Το πάνω λίγο βγάλε. Λοιπόν, μέχρι 33 βαθμού θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και ένα ήλιο υπέρλαμπρο, μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο, θα μα κάνει παρεούλα. Επειδή λοιπόν εδώ και 2,5 μήνες έχω μάθει από αυτό το δελτίο θερμοκρασίας να τα μοιράζομαι όλα μαζί σας, σήμερα θέλω να σας εκμυστηρευτώ, αγόρια μου, και σε όλους εσάς και μαμά, αν με βλέπεις κάτι, έχω δεχτεί μια πρόταση γάμου και είπα ότι θα την απαντήσω σήμερα το πρωί μέσα από εδώ. Θα δείτε και το αγόρι που μου την έκανε και την απάντησή μου που είναι φυσικά με ένα τραγούδι. Σταύρο. Καλά, μιλάμε τώρα ότι μας έχει κάτι στο μισό Hollywood και εμείς λέμε όχι, δεν θέλουμε. Δημήτρη μου, γιατί με πήρε χθες τηλέφωνο και μου λέει: πες μου ένα ναι, αφήνω την Ατζελίνα εκεί μακριά και έρχομαι να ζήσουμε μαζί τον έρωτα το μεγάλο. Να περπατάμε χεράκι-χεράκι στην Αγκαλιά. Όχι, δεν το πήρα. Λάθος νούμερο πήρα. Έχεις μείνει ακόμα στα τηλέφωνα με ρούλα μου που έπαιρνε στα τηλέφωνα κυκλικά για να πάρει το 0. Τώρα με τα ψηφιακά δεν παίρνουν 0, κλείνουν κατευθείαν. Μπραντ μου, συγγνώμη, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, σε σέβομαι, σε καμαρώνω, αλλά δεν μπορώ. Γενικά, κολλείομαι λίγο με τις δεσμεύσεις. Φύγε. Πάμε πίσω στο χάρτη της Ελλάδας, δεν τελειώσαμε ακόμα. Στην κεντρική Ελλάδα η θερμοκρασία και εκεί μέχρι 33 βαθμούς. Υπέροχος μεγάλος ήλιος, ο υδράργυρος γενικά είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Μίνι καύσωνα θα έχουμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο, λίγο χαλάει ο καιρός. Στην Αθήνα έως και 36 βαθμούς θερμοκρασία και η σημερινή μου στάση είναι σε ένα νησί από όπου κατάγονται πολύ πολύ αγαπημένοι μου ο Νίκος, ο Πάνος αλλά και ο Στέλιος ο Ρόκος. Στο δικό μου το καραβάνι είναι λίγη και καλή. Όταν πιάνω τη κιθάρα, πιάνει ο άλλος το βιολί. Στο δικό μου το καραβάνι δεν υπάρχουνε πολλοί. Λοιπόν, η Λίμνος η υπέροχη με την καταπληκτική παραλία της που είναι ιδιαίτερα φημισμένη, η παραλία Κέρος, είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε ένα Σαββατοκύριακο από αυτά που έρχονται και η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ καλή. Αγαπημένο μου νησί, εμένα μπορείτε να φάτε τα ψαράκια σας στο λιμάνι, να κάνετε τα μπάνια στα υπέροχα γαλανά νερά και γενικά να έχετε ένα υπέροχο σαν διήμερο. Πάμε πίσω στο χάρτη και γρήγορα φτάνω στην Πελοπόννησο που και εκεί αγαπημένοι μου φίλοι στην Πάτρα, στην Καλαμάτα και γενικά θα είναι υπέροχο ο καιρό έως και 36 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Κρήτη τη μοναδική, τη μαγευτική, από 17 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία μας σήμερα, σε καλό μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελείωσα πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Ξέρω μπορεί κάποιοι από εσάς να μην το ευχαριστηθήκατε, αλλά να είστε και αύριο κοντά μου για να σας τα πω και αύριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φεύγω, να ξέρεις. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα πια. Αν πονάς, φεύγω γιατί δεν ξέρεις τι θα πει. Μέρια, δεν είναι κορίτσι, κορίτσι με αυτό. Φεύγω και δεν γυρίζω τώρα. Εγώ όχι, στα παλιά. Δεν θέλω πια μαζί σου αγκαλιές. Φεύγω και δεν με νοιάζει τώρα.
Άντε, στο καλό λέμε. Φεύγω. Γεια σου, Ελένη, γεια σου. Και εμείς μπορεί να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα γυρίσουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.